τους αριστούχους μαθητές γυμνασίων και λυκείων, τους αποφύτους, των λυκείων που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και τους διακριθέντες αθλητές σε πανελλήνιους και διεθνείς αγώνες, βράβευσε το απόγευμα της Τετάρτης στο πρώτο δημοτικό σχολείο Ελεούσας ο Δήμος Ζήτσας. Την εκδήλωση άνοιξε ο αντιδήμαρχος Γιώργος Ράδος, που συνεχάρει τους μαθητές και τους αθλητές για τις επιτυχίες τους, αλλά παράλληλα τους γονείς και εκπαιδευτικούς που στέκονται στο πλευρό και στηρίζουν τον αγώνα τους. Με τους χαιρετισμούς και τις απονομές. Πρώτα θα δώσουμε κάποιους επένους στους αθλητές που πέτυχαν με επιτυχίες σε διεθνές ή εθνικό επίπεδο το 2019. Θα συνεχίσουμε με τους μαθητές που πέτυχαν υψηλές επιδόσεις τη χρονιά που πέρασε και θα ολοκληρώσουμε τις βραβεύσεις με τους μαθητές, οι οποίοι πλέον δεν είναι μαθητές, είναι φοιτητές, γιατί κατάφεραν να περάσουν τα νότα εκπαιδευτικά επίπεδα και τους ευχόμαστε καλή φοιτεία και συγχαρητήρια και καλή συνδρομή. Ακολούθως χαιρετισμό απίφθηναν ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Οδυσσέας Πότσης και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Βασίλης Γαρδίκος, που εξήραν την προσπάθεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών των σχολείων του Δήμου για τις επιτυχίες τους και ταυτόχρονα τους προέτρεψαν να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο τον αγώνα τους. Άξιοι γονείς αυτών και κυρίως άξιοι δάσκαλοι. Συγχαίρουμε τα παιδιά για την προσπάθεια που έκαναν για να φτάσουν έως εδώ και σήμερα αυτό βλέπουμε την αριστεία τους. Αλλά θέλω να συγχαρώ τους γονείς που τα στήριξαν και τους δασκάλους που μόχθησαν τόσο για να μάθουν τα παιδιά μας γράμματα. Τούτους τους δύσκολους καιρούς, παρτίδο τρόπο δύσκολους, είναι μόνο η οικονομική, είναι η κοινωνική η κρίση κατά βάση και αν υπάρχει διέξοδος, πρέπει να σας το πω αυτό, μόνο μέσω της αρετής και των γραμμάτων θα γίνει αυτό. Συγχαρούμε λοιπόν όλους αυτούς, αλλά να πω και τούτο και για τα παιδιά τα οποία δεν τα κατάφεραν και αυτά θα βρουν τον δρόμο. Θερμά συγχαρητήρια επίσης και στα παιδιά που συμμετείχαν στην εκπαιδευτική διαδικασία και αυτό είναι ένα επικοδομητικό και γόνιμο ταξίδι. Πολλά μπράβο στους δασκάλους για την υπομονή τους, για τη διάθεσή τους, για την όρεξή τους, για τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν ώστε τα παιδιά μας να μάθουν γράμματα. Και πάρα πολλά μπράβο στους γονείς που μοχθούν, που στηρίζουν τα παιδιά μας σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια. Στη δύσκολη προσπάθεια, αλλά στην πολύ όμορφη προσπάθεια. Γιατί και για τα παιδιά και για τους γονείς, τόσο οι εθνικές δραστηριότητες, όσο κυρίως η εκπαιδευτική, η παιδαγωγική διαδικασία, είναι ότι πιο όμορφο, σε ολοκληρώνει ως άνθρωπο, σου δίνει τη δυνατότητα να ανοίξει τους ορίζοντες του, να ταξιδέψει και κυρίως για τους γονείς, εμάς, και εγώ γονέα σήμερα, δεν υπάρχει πιο σημαντικό και πιο όμορφο πράγμα να βλέπεις τα μικρά παιδιά, τα μικρά ετόπουλα να ανοίγουν τα φτερά τους. Ιάσον Κατσουλίδης. Δεν το βλέπω τον Ιάσον εδώ. Ασημάκης Κωστακίτσης.